Ξάλλος έχει προκληθεί μετά τη δημοσιοποίηση εγκυκλίου της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, η οποία βάζει περιορισμούς στην τέλεση μυστηριών βάπτισης, καθώς οι ανάδοχοι που δηλώσουν εγγράφως ότι δεν έχουν τελέσει θρησκευτικό γάμο, αλλά πολιτικό και δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, αποκλείονται από το μυστήριο. Έχουμε τώρα τους νυχτούς γάμους, έχουμε τους ανθρώπους όπως τώρα που ψηφίσει το νομοσχέδιο εκείνο κλπ. Τα οποία γεγονότα μας φέρνουν σε ανθρώπους που βρίσκονται στην ουσία εκτός εκκλησίας. Και επομένως πρέπει να προφυλαχθεί και η εκκλησία σχετικά με το κανονικό της δίκαιο. Διότι ο χριστιανός πρέπει όλα τα μυστήρια της εκκλησίας να τα αποδέχεται. Αυτό είναι το πρόβλημα της Ελλάδας σήμερα. Αυτό είναι πρόβλημα για την Ελλάδα. Δεν μας φτάνουν τα άλλα που έχουμε. Δηλαδή θα δούμε τώρα ποιος θα βαπτίζει τα παιδιά μας. Μπορεί ο κάθε χριστιανός, ορθόδοξος, και ελεύθερο να είναι, και γάμο να μην έχει κάνει, και πολιτικό να έχει κάνει, θα πρέπει να μπορεί να βαπτίσει ένα παιδί. Η γνώμη μου. Αφού επιτρέπουν τον πολιτικό γάμο, θα έπρεπε να επιτρέπουν και την επόμενη διαδικασία που είναι η βάπτιση του παιδιού που θα κάνουν τα ζευγάρια. Φυσιολογικό. Πιστεύω αυτή είναι η ροή. Εντάξει. Αυτό δεν είναι απαραίτητο για μένα. Εγώ πάντως με την εκκλησία θα πάω γιατί είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Μυστήριο βάπτιση είναι. Τι θα πει, γιατί κοιτάζουν τον ρονό, τι είναι ο ρονός. Ο ρονός δεν μπορεί να είναι ό,τι θέλει. Δεν μπορεί να έχει κάνει σύμφωνο τη βίωση. Γιατί δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Γιατί πρέπει ο ρονός, δηλαδή, τι κοιτάζουν τον ρονό. Είναι που είναι δύσκολο να γίνει κάποιο ρονός, έτσι, γιατί του στοιχίζει αρκετά χρήματα και περισσότεροι αποφεύγουν, δηλαδή το κάνουν πιο δύσκολο. Τότε δεν πιστεύει τίποτα. Τι πάει στην εκκλησία να βαφτίζει. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είναι χριστιανό για να βαφτίσει. Όλα αυτά τα γεγονότα και αποφάσεις απομακρύνουν τον κόσμο από την εκκλησία. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, πλέον όλες οι βαπτίσεις θα τελούνται εφόσον δοθεί έγκριση από την Αρχιεπισκοπή ή την Οικία Μητρόπολη. Πέρα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο ανάδοχος θα πρέπει να δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη και το γνήσιο της υπογραφής, ότι είναι χριστιανός ορθόδοξος και αν είναι έγκαμος, ότι έχει τελέσει θρησκευτικό γάμο. Ναι, είναι θετικό, γιατί είναι του Θεού. Κοιτάξτε, μπορεί να έχει κάνει πολιτικό γάμο στην Αμερική και θα έρθει να βαφτίσει εδώ, να μην είναι ο γάμος, η βάφτιση σωστή. Νονώσετε, ό,τι γεννάνε δεν έχει σημασία. Εδώ να βαφτίζει το παιδί. Από ποιο θα βαφτίζεται, σημασία για μένα δεν έχει. Διότι το παιδί δεν φταίει σε τίποτα. Και η εκκλησία με το κράτος θα πρέπει να τα βρούνε μεταξύ τους για να μην ταλαιπωρούν τους πολίτες και φτάνει οι ταλαιπώριες που έχουμε, να μην έχουμε άλλες. Και να βαφτίζουν το κοπέλι και να πάνε να γλεντούν όλοι μαζί και τίποτε άλλο. Συνήθως πιστεύαμε τους ανθρώπους που περνούσαν, διότι υπέγραφαν, ας πούμε, την δήλωση όταν κάναμε τη βάπτιση, δήλωναν προηγουμένως ότι ναι, έχω κάνει θρησκευτικό γάμο, αλλά δεν υπήρχε αυτό το οποίο ζητούν σήμερα και σωστότητος. Ερχόταν και έλεγε, ναι, έχω κάνει πολιτικό γάμο, διότι έπρεπε να πάρω μόρια και να μετατεθώ από την Αθήνα στο Ηράκλειο. Αλλά έχω κλείσει το θρησκευτικό μου γάμο, τον οποίο θα κάνω μετά ένα μήνα. Σε αυτή την περίπτωση, τι θα του λέγες τώρα, δεν σου βαφτίζω το κοπέλι. Ναι, δεν ζητούσατε κάποιο χαρτί ότι έχει κάνει πολιτικό γάμο ή δεν έχει κάνει πολιτικό γάμο. Όχι, ήταν στο προφορικό. Εμπιστευόμαστε, ναι. Όλα τα προηγούμενα χρόνια τα πράγματα ήταν κάπως χαλαρά σε σχέση με τις διαδικασίες που απαιτούνταν για την τέλεση μυστηρίων βάπτισης, καθώς αρκετές περιπτώσεις οι διαβεβαιώσεις ήταν προφορικές, με τους αναδόχους να δηλώνουν ότι είναι χριστιανοί ορθόδοξοι και ότι θα παντρευτούν προσεχώς και με θρησκευτικό γάμο, δεδομένα πλέον που αλλάζουν με αφορμή και την ψήφιση του νόμου για τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών.